Έχουμε τα σου. Ναι, έχουμε τα σου. Γεια σας. Είναι κοντά μας. Καταρχάς να πω κάτι, επειδή στέλνουν πολλοί φίλοι του Παναγικού μηνύματα και ρωτάνε. Ναι. Ο Παναγικός το αγρίνει ότι ο Σάββατο δεν θα πάρει εισιτήρια. Διότι ο Παναγικός κάνει κάποια έργα στο γήπεδο του. Σωστό. Στο τμήμα και δεν μπορεί να δώσει εισιτήριο στο μάτι του Σαββάτου. Το λέω αυτό για να μην υπάρχει έτσι αγωνία να πάρει εισιτήρια κλπ. Έτσι, επειδή ρωτάει ο κόσμος. Τώρα σε λίγη ώρα στις 2 βγαίνουν τα εισιτήρια του αγώνα με την Villarreal. Πιστεύω ότι θα έχουμε sold out σύντομο, διότι έχουν φύγει ήδη κάποια εισιτήρια τα οποία είναι οι κάτοχοι διαρκέως που έτσι αλλιώς παίρνουν στο παιχνίδι δεδομένα. Δικαιωματικά. Πόσοι είναι? Περίπου. Γύρω στους 8.000. Οι κάτοχοι των εισιτήριων του αγώνα με την ΑΕΚ, όπου μετά απόφαση δικαιούνται ένα δωρεάν εισιτήριο με την Villarreal. Ναι. Οπότε είναι και τιμές καλές. Είναι πολύ πιο φτηνά τα εισιτήρια σε σχέση με το μάτς με την Πράγκα. Mm-hmm. Και νομίζω ότι ήταν μια πολύ σωστή απόφαση, γιατί τα μάτς με την Πράγκα ήταν πάρα πολύ τσιμπημένα. Mm-hmm. Και διαμαρτυρήθηκε ο κόσμος, γιατί σου λέει ο κόσμος πάω Σάββατο, πάω Τετάρτη, 50 και 60 ευρώ το εισιτήριο, πώς θα τα αποκριθώ. Και τώρα υπάρχει μείωση, δηλαδή υπάρχουν σε κάποιες εισιτήρες και 30 ευρώ πιο κάτω το εισιτήριο. Ναι. Και 40. Οπότε νομίζω ότι το sold out θα γίνει σύντομα. Δηλαδή με 20, με 30 ευρώ παίρνεις εισιτήριο. Πόσα είναι τα διαθέσιματά σου? Περίμενε. 30 ευρώ. Κοίταξε, με αυτά που βλέπω εγώ, αν λάβουμε υπόψη μας τα 8.000 διαρκείας, ναι, και λάβουμε υπόψη μας να είναι και άλλοι 8-7 από το Μάζο την ΑΕΚ, που δεν ξέρω όμως αυτή τώρα, ναι, πρέπει να έχει καμιά 30.000 εισιτήρια σίγουρα, 40.000 σίγουρα εισιτήρια. Διαθέσιμα. Ναι, διαθέσιμα. Τόσο βλέπω. Τόσο βλέπω. Κάτι, 35.000 είναι πολύ καλό νούμερο να πιάσει. Πω με τη Villarreal. Ναι. Λίγο είναι, μωρέ, λίγο. Τι να κάνουμε, είναι καλό νούμερο, ρε Τάσο. Δεν είναι κακό νούμερο για Europa League. Αυτό που μπορώ να πω εγώ είναι ότι το ΑΕΚ προσφέρεται για μια πολιτική, ας πούμε, πιο χαμηλών εισιτήριων. Ακριβώς, γι' αυτό το γιατί. Άλλο πράγμα να πεις, πάμε στο Champions League, τώρα να βγούμε Champions League και θα παίζουμε και ομίλους και τα λοιπά. Και άλλο να πεις Europa League, ωραία, βέβαια, μεγάλη διοργάνωση. Έχει χρόνια που δεν είναι. Ναι, εντάξει, εγώ νομίζω ότι το κομμάτι αυτό που λέει ο Αντώνης, εγώ νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός έχει να παίξει πάρα πολλά χρόνια, ναι, ομίλους, 7. Είναι ο αντίπαλος που είναι ομάδα Champions League. Ναι, ο καλύτερος του αντίπαλος είναι. Είναι ομάδα, ναι. Είναι ομάδα. Στον όμιλο καλύτερος του αντίπαλος είναι αυτή, έτσι. Θα σου πω, επειδή ο κόσμος στενοχωρήθηκε μεν, ναι, πάρα πολύ, φαρμακώθηκε από τον αποκλεισμό τους ομίλους όπως όλοι. Αλλά από την άλλη όμως είδε ότι η ομάδα, ρε παιδί μου, έπαιξε καλά. Δηλαδή ναι, ήταν παιχνίδι που κλείστηκε τις λεπτομέρειες. Πιστεύω ότι μπορεί να πάλι να έχει πολύ κόσμο το γήπεδο. Πιστεύεις να πιάσει το 40? Σίγουρα. Το λέω γιατί. Το μάτς είναι 8 παρατέταρτο. Ναι. Αν ήταν 10 θα κάνουμε άλλη κουβέντα. Γιατί είναι αργά, ξέρει να... Να σου βάλω και μια διάσταση ακόμα. Και άλλοι. Ναι. Είναι για μένα το παιχνίδι κλειδί στον όμιλο και ας είναι το πρώτο μάτς. Αν λες, το πάρει. Ναι, εγώ είμαι πολύ βέβαιος. Αν το πάρει το παιχνίδι αυτό ο Παναθηναϊκός, μπορεί να περάσει και στην επόμενη φάση. Λέω εγώ, δηλαδή βλέποντας και στη κατάσταση είναι οι ομάδες. Δηλαδή είναι και η Ρεν και η Villarreal δεν έχουν ξεκινήσει καλά τη σεζόν. Η Ρεν γιατί άλλαξε και πολλούς παίκτες, πούλησε και παίκτες. Οι άλλοι γιατί αλλάξανε προπονητή. Ψάχνονται, δεν είναι ομάδες που ξέρεις μέσα στη διάρκεια του θα κάνουν φοβερά θεαματικά πράγματα. Αν τη βάλεις πίσω τη Villarreal αμέσως, είναι το βαντάζου σημαντικό. Έτσι λέω εγώ. Δίκιο έχεις. Αν σε βάλει Villarreal είναι το ανάποδο. Είναι δηλαδή, είναι κατά κάποιο τρόπο το σαβικό, ένας τελικός, ας πούμε. Okay. Καταλάβες. Πρόσεξε να δεις, αν σε βάλει Villarreal από κάτω, δεν χάνεσαι. Δεν τρελαίνεσαι, δηλαδή δεν καταστρέφεσαι. Ναι, αφού είναι καλή αν όμως κερδίσεις... Ναι. Αν κερδίσεις, ναι, έχεις σίγουρα αφάντζο μεγάλος στη... Ναι, στη γιατί δεν ξέρεις να κάνουν το ίδιο η Ρέν ή... Ακριβώς. Βάζεις μετά τη Villarreal στην ανάγκη να πάει να κάνει αποτελέσματα εκτός έδρας με αυτούς. Και στον όμιλο είναι πολύ απλό, το έχουμε ξεχάσει γιατί δεν έχουμε σταματήσει να περνάμε. Ναι. Για να περάσεις, από εκεί ξεκινάς. Θες τρεις νίκες στον όμιλο. Ναι. Ή τουλάχιστον 7 βαθμούς. Ναι. Τέσσερις νίκες είπες. Τρεις νίκες εντός έδρας. Όχι, τέσσερις έχεις πάρει πρώτος.
9 βαθμούς δηλαδή. Ναι, ναι. Τουλάχιστον. Τουλάχιστον. Και ψάχνεις. Και το 7 έχει. Ψάχνεις μια νίκη ακόμα. Ναι, ναι. Και με το 7 έχεις ελπίδα. Και με το 7 στα εντός έδρας. Ναι. Έχεις ελπίδα. Γύρνα, γύρνα, κάτσε. Κάτι μπορεί να σου κάτσει εκτός έδρας. Αλλά πρέπει να. Δηλαδή αυτό το παιχνίδι είναι για μένα. Δηλαδή το λέω για τον. Για όποιον σκέφτεται να πάω μια φορά. Να πάει σε αυτό το μάτς λέω. Μετά θα αρχίσει να ψάχνεις. Ναι, και είναι και. Αντιληπτό. Το κακό με τον Παναθηναϊκό είναι ότι δεν έχει κανένα μάτς Μάρς. Όχι. Αλλά και κανένα χαμένο μάτς. Ακριβώς. Και κανένα χαμένο μάτς λέει ο Παναθηναϊκός. Κάπου και κάπου. Τι εννοείς ότι δεν έχει κανένα μάτς. Δηλαδή ότι πρέπει να το πάρει. Δηλαδή ότι αυτούς τους έχω. Κακά τα ψέματα. Αυτό έχεις δίκιο. Στον όμιλο έχεις δίκιο. Ναι, αυτό είναι το κακό το όμιλο. Ναι, ναι. Αυτό είναι το κακό το όμιλο. Άμα είχε μια ομάδα. Δεν έχει υπερομάδα που να πέφτει και Παναγία παίζουμε με την Μπάγερ τώρα τι να κατέβουμε να παίξουμε. Όχι, όχι. Ακόμα και η Μακάμπι είναι μια ομάδα που πέρσι έπαιξε Champions League, έτσι. Ναι, ναι. Δεν έπαιξε απλά τον Ολυμπιακό. Δεν συνέχισε να κάνει προκρίσεις. Έκανε άλλες δύο. Με στο καλοκαίρι. Και φέτος. Ναι. Και η Ρεν είναι μια πολύ καλή ομάδα. Η Ρεν πέρσι ήταν μια καταπληκτική ομάδα. Όχι καλή ομάδα. Πολύ καλή ομάδα. Τώρα φέτος ξεκινήσει. Κάτι σοπαλίες στο πρωτάθλημα δεν είναι δηλαδή. Δεν μπορώ να. Είναι και ξέρεις, αυτές οι γαλλικές ομάδες το έχουν λίγο αυτό. Που δεν σημαίνει τίποτα για τα μάτια με τον Παναθηναϊκό. Ε. Μπορεί με τον Παναθηναϊκό να κάνουν δύο ματσάρες και να λέμε ότι. Αλλά οι ομάδες αυτές οι γαλλικές είναι. Οι επαρχιακές μπορεί μια χρονιά να σου κάνουν ένα πρωτάθλημα τετράδας και την επόμενη να πουλάνε δύο παίκτες γιατί αυτό να τις ξεχάσει. Είναι λίγο σαν σέρ. Τέλος πάντων, μέχρι να πάμε όμως την άλλη Πέμπτη έχουμε το Σάββατο Πανατολικό. Έγινε πρωινή προπόνηση σήμερα. Ο Τζούτς και ο Αϊτόρ είναι οκ, okay, είναι διαθέσιμοι. Ναι. Τώρα θα τους βάλει και κάτω ή όχι δεν ξέρω. Ο Γετβάη νομίζω θα προλάβει, εξακολουθεί και κάνει το μικρό πρόγραμμα και θεραπεία. Μάλλον τον βλέπω για την άλλη εβδομάδα το Γετβάη. Και ο Πάλμερ Μπράουν έκανε αποφόρτηση, έχει κάποιες συνοχλήσεις στον αστράγαλο. Υπολογίζεται ότι μπορεί να μπει τις επόμενες μέρες και να είναι στη διάθεση του προπονητή. Οι διεθνείς ευτυχώς επέστρεψαν καλά, δεν είχαμε κανένα πρόβλημα. Και επίσης το καλό αυτή τη φορά με τη διακοπή των εθνικών ομάδων είναι ότι όλοι οι διεθνείς παίξαν μέχρι Κυριακή. Ο Μάγκλουσον που ήταν να παίξει χθες έφαγε την κόκκινη και έχει γυρίσει από Μπράβο, έχει γυρίσει από προχθές. Οπότε τους έχει μια εβδομάδα γεμάτη ο Γιωβάνος στη διάθεσή του και θα μπορεί να δουλέψει ενώ του Σάββατο. Το μάτς γίνεται Σάββατο το βράδυ και παραλαμβάνω αυτό που είπα στην αρχή, ο Παναθηναϊκός δεν θα πάρει εισιτήρια για το Αγρίνιο διότι ο Πανατολικός κάνει έργα σε ένα σημείο του γηπέδου και δεν... Απέναντι από τα επίσημα, έχει κλείσει όλη την κερκίδα. Ναι. Εκεί πρέπει κάτι έργα, τι γίνονται... Είναι μόνο το ένα πέταλο, το άλλο είναι το ντουβάρι που έχει πίσω από το τέρμα και τα επίσημα, δηλαδή η κερκίδα. Αυτά είναι ανοιχτά. Αλλά τώρα το βάρος έχει πέσει όλο στο μάτσο αυτό, τις επόμενες μέρες θα γίνει ανάλυση του αντιπάλου. Εντάξει, ο Πανατολικός είναι μια ομάδα η οποία έχει αλλάξει πολύ. Έχει αλλάξει προπονητή, παίζει με άλλο στυλ, παίζει με τρία εις πίσω, παίζει ένα 3-4-3. Αλλά δεν έχει καλύτερο παίκτη. Δεν έχει κανένα που να σου πει. Εντάξει, είναι ο Καρέλης ο οποίος ξέρεις είναι με τις μέρες του, είναι ο Ντίας που εμένα μου αρέσει πάρα πολύ σαν παίκτης. Αλλά και είναι και μια ομάδα που τώρα φτιάχνεται και είναι σημαντικό αυτό για τον Παναθηναϊκό, είναι σίγουρα πιο έτοιμο σαν ομάδα. Αλλά είναι και μια έδρα δύσκολη. Δηλαδή πέρσι πήγε και κέρδισε τώρα με ένα γκολ του Ιωαννίδη στο τελευταίο τέταρτο, έτσι, που μπήκε αλλαγή. Πάντα δυσκολεύεται και ο Παναθηναϊκός και πρόπερση έχασε. Έχει τον Καπίνο πίσω, που είναι. Έχει τον Καπίνο τερματοφύλακα, βεβαίως. Πρώην Παναθηναϊκός και πρώην Ολυμπιακός, δηλαδή. Βεβαίως. Είναι και λίγο. Εγώ τη βρήκα πολύ παράξενη αυτή την επιλογή του Σούρερ για προπονητή. Τι, ότι. Ποιος τον σκέφτηκε, ποιος τον είχε, ξέρω εγώ. Παρακολουθείτε, δεν είναι δηλαδή ο Πολωνός που ζούσε στην Ελλάδα. Ο Πολωνός που ζούσε στην Ελλάδα. Και μέχρι τώρα έχει ο Πανατολικός δύο ισοπαλίες. Μία με τα Γιάννα στην έδρα του που θα μπορούσε να χάσει. Ναι, δεν είναι καλός. Και μία με τον Πανσεραϊκό που έξω στην Τούμπα. Τους όχι στον τέλος. Ο Πανσεραϊκός ήταν πάρα πολύ καλός και έχει βάλει ένα γκολ ο κυρίως ο φόρ που έχουν. Ο Ζωάν Πέτρο. Αυτός. Σε μαγική αλλαγή του Σούρερ. Μόλις τον έβαλε σε δύο λεπτά έβαλε γκολ. Όχι ακριβώς σε δύο λεπτά. Σε τρία λεπτά, πέντε ξέρω εγώ κάτι τέτοιο. Δηλαδή οπότε καταλαβαίνετε. Και τα δύο μας Πανατολικό. Καλύτερα ήταν τα Γιάννα να ξέρεις. Καλύτερα ήταν τα Γιάννα από τον Πανατολικό. Έτσι νομίζω και εγώ. Ναι, συμφωνώ και εγώ γιατί τα Γιάννα είναι και μια ομάδα ρε παιδί μου που είναι εγώ έτοιμη, ναι. Μπράβο. Συμφωνώ αλλά όπως και να το κάνεις. Αυτά τα μάτσα αν δεν κερδίσεις, έχεις γκρίνια, ισοστρέφεια, άστο. Και αυτό που είπες μόνο, δεν έχει εύκολες νίκες ο Πανατολικός στα Αγρίνια. Λίγες, και ως το κύπελλο δεν είχε αποκλειστεί. Τι είχε γίνει, θυμάσαι. Όχι, χαμός είχε γίνει. Δεν είχε αποκλειστεί. Τι είχε γίνει τότε, θυμάμαι. Δεν είχε αποκλειστεί. 2-1 είχε χάσει.
Μπορεί. Με τα Γιάννενα, άκου τώρα έχεις μπερδευτεί. Έχεις μπερδευτεί τα Γιάννενα. Με τα Γιάννενα έχει αποκλειστεί. Έχει παίξει στο Αγρίνιο με τα Γιάννενα. Στο Αγρίνιο με τα Γιάννενα. Μπράβο. Για το κύπελο. Ναι, μπράβο. Άντε. Έγινε. Γεια.